Έλα, Μαξί. Έλα, καλά είμαι. Λοιπόν, χαίρομαι πολύ που θα περάσω καλά σήμερα. Και εμείς. Δηλαδή, να χωρέσουμε και να σας πω την αλήθεια μου. Αυτά τα τέλεια βίντεο. Ποιος θα φτιάχνει? Τα φτιάχνει ο Σωτήρης ο Καραμίτζας. Βλέπουμε όλοι μαζί, παρακολουθούμε την εβδομάδα διάφορα που γίνονται. Τα μαζεύει, τα συγκεντρώνει και επιλέγουμε τα καλύτερα και το μοντάρει μετά. Μου αλλά λένε το μοντάρει πάρα πολύ γρήγορα. Ότι ήταν στην λεπτά. Εκπομπή μου και τον είχα διώξει. Καλάτισε, ταμείο το έκανα. Πάντα έτσι γίνεται. Πάντα όταν φεύγει κάποιος τότε αναγνωρίζει την αξία. Έτσι γίνεται. Σωστό. Βέβαια, να σας πω και κάτι πάνω σε αυτό, στα βίντεο του Σωτήρη, έχουν και εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Διότι σήμερα, μέσα ας πούμε, από αυτό το συγκεκριμένο βίντεο, μας λύθηκε η απορία, έτσι, όσοι είχαμε απορία, φαντάζομαι και τα παιδιά που είναι μικρά, ποιοι ψηφίζουν, μάλλον ποιοι έχουν δικαίωμα ψήφου στις ευρωεκλογές. Τελικά μάθαμε, οι Ελληνίδες πολίτριες. Αυτό δεν είπε. Οι Ελληνίδες πολίτριες. Αυτό, παιδιά. Το είπε έτσι σοβαρά. Ναι. Το είπε σε αυτή την ερώτηση. Το είπε κανονικά σε αυτή την ερώτηση. Που το έχει ακούσει από κάποια φίλη τη. Δεν είναι μοντάζ. Όχι, αυτό δεν είναι μοντάζ. Δεν έκανε σαρδάμ και το διόρθωσε. Δεν τη ρώτησαν. Μα δεν κατάλαβα ότι έκανε λάθος. Είναι το θέμα. Το είπε δύο φορές. Ο Σωτήρης μας είναι αυθεντικός. Ό,τι βλέπει αυτό βάζει. Ό,τι ακούει αυτό βάζει. Όχι, δεν είναι μονταρισμένο. Δεν είναι άλλη ερώτηση. Πέρασμα της πρώτης ενότητας, καλά έκανε σχέδιο στο Σωτήρη, θα σου δημιουργούσε προβλήματα με τη μελέτη. Ο Σωτήρης, άσε τώρα το παιδάκι και χειρίζει. Άσε κύριε τώρα και μας ακούει και μας βλέπει. Έχει χαρεί ο Σωτήρης. Ναι. Που είπα καλή κουβέντα, μωρέ. Στα επόμενα 5 λεπτά συνεχίζουμε να αναφερόμαστε σε αυτόν, θα νομίζω ότι έχει πάρει και μεταγραφή. Ότι το ξέρω. Ότι το ξαναπήρες πίσω. Ότι λύθηκε η παρεξήγηση. Θα σας μοιράσω δελάκια. Σήκω. Σήκω, Δημητράκο. Λοιπόν, να πάω από εδώ πέρα να κάνω πασαρέλα, μπορώ. Μπορείς να κάνεις πασαρέλα και να πας να καρφώσεις μετά το μπελάκι σου και να μας πεις γιατί. Όχι από κοντά. Θα πας από κοντά. Ναι, παιδιά. Παιδιά, δίνω όθηση τώρα. Ωραία, έλα πάμε και μουσική, έλα. Το κρατούσα, παιδιά. Είμαι πολύ καλός και στα ψευτικά μου, το βλέπεις. Ένα έχω να σου πω. Αυτό θα έπρεπε να μπει στο βίντεό σας. Μα γι' αυτό το έκανα. Μπορείς να παίξω και εγώ μια φορά. Το έχω παράβολο. Εγώ είμαι Βίκη Χατζη Βασιλείου. Μπορώ να καθίσω. Κάτσε κάτω να μας πεις γιατί. Γιατί στη Βίκη Χατζη Βασιλείου το βελάκι. Τη Βίκη Χατζη Βασιλείου την αγαπώ, τη λατρεύω. Δηλαδή την ξέρω από τη Θεσσαλονίκη. Να σε κάψω, πώς λέγεται, να σε κάψω Γιάννη, να σε λείψω λάδι. Λοιπόν. Έτσι λέγεται. Έχει τώρα, τι να σου πω, 5 μήνες. Την κυνηγάω για την εκπομπή μας. Τη μία έχει beach volley. Την άλλη θα πάει στον Άγιο Αθανάσιο. Την άλλη θα πάει εδώ, την άλλη θα πάει εκεί. Ναι. Και αυτό το έκανα επίτηδες για να την αναγκάσω να μας βγει το επόμενο Σαββατοκύριακο στην εκπομπή. Δεσμεύτηκε. Έλατε, τι δουλειά έχουμε εμείς τα νεανικά. Παρακαλώ, ένα λεπτό αυτοσυγκέντρωση. Αυτοσυγκέντρωση να πάρει το χρόνο του. Να πάρει το χρόνο του ο Νίκος. Όχι, εγώ δεν είμαι περίπτωση Καρατζαφέρη, δεν τον καλύπτω όλο τον χρόνο. Κατευθείαν σε περίπτωση Καρατζαφέρη. Το ξέρω. Και εσύ εκεί. Να εσύ εκεί. Ναι, ενισχύω το Δημήτρη και το είπε εσύ. Λοιπόν, ενισχύω την περίπτωση Δημήτρη, γιατί έχουμε ένα κενό το Σαββατοκύριακο, να το επισπεύσουμε, μήπως μας βγει Σαββατοκύριακο. Βλέπω, είναι φαντός καλής τώρα. Τατιάνα, βλέπεις, ακόμα και ως καλεσμένοι δουλεύουμε για την εκπομπή. Όχι, πραγματικά θα το βάζω, δεν ξέρω κάτι, εσάς αμπάστα είναι. Αυτή εδώ είναι. Είδε το έπειρο το μάτι, ξεχωρίζει. Αιτιολόγησε την άποψή σου. Ναι, είναι καθαρά φιλολαϊκό, έτσι, με τις δηλώσεις που είχε κάνει για το... Φιλολαϊκό, Χριστός και ναι, τι να κάνουμε τώρα, ευρωεκλογές. Αυτό, έχει πολύ σκέψη και μ' αρέσει. Πολιτική σκέψη, δεν μπορεί να βγαίνει και λέει, θα πρόσεχα κάποιον, το πρώτο προσέχουν τα παπούτσια του και το ρολόι του. Κατιάνα, όπως θα λέει και ο Είχα ένα πρόβλημα από την αρχή με αυτό. Ο Νίκος εκφράζει το μέσο Έλληνα και έκανε αυτό που θα ήθελα να κάνουν όλοι οι Έλληνες, θα την καρφώσω. Πω! Χειροκρότημα, ρε παιδιά! Θέλω να σου πω, κάρφωσε! Μπορώ να πω κάτι. Εσύ αλλού! Πού ήθελες εσύ? Ένα λεπτό. Αλλού θέλει. Ένα.
παιδιά. Το Γρηγόρη τον πικράνατε και στο βίντεο. Με τους ποπούς και αυτά. Και στα βελάκια, να του κολλήσω κι εγώ ένα φυλάκι. Ακόμα ένα φυλάκι. Γεια σας, Γρηγόρη. Τον αγαπάμε, ρε παιδιά. Δεν μπορούμε να το πάει. Καλά, φαντάζεστε να πέσω μαζί με το ταμπλό κάτω από εκεί. Τι είναι αυτό που μπορεί να την κάνει έξαλλη? Πολλά. Μέσα στα κολλώνα. Εγώ, εμένα μου φαίνεται ότι μεταξύ δεν θυμώνεις εύκολα. Θυμώνεις. Αλήθεια. Και φαίνεσαι το μεταξύ. Πολύ ήρεμη, πάντα γελαστή. Θυμώνεις, αλήθεια. Μερικές φορές κι εγώ. Μερικές φορές. Τι είναι αυτό που μπορεί να την κάνει έξαλλη? Εδώ. Εδώ είναι καλά. Πολλά. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει με ψηφία. Πόσα θα γράψεις, Εύη μου? Μπορώ να τα αλλάξω. Γιατί πιστεύουμε το ίδιο να πάρει. Θα το πω προφορικά. Να το προσθέσεις και το άλλο. Δεν το έγραψε. Έχει δοθεί το γραπτό. Το γραπτό έχει δοθεί. Μπορεί να το πω προφορικά. Δεν αλλάζει. Λοιπόν, τέλος χρόνου. Γράφει έκπτωση ιδεών η Δρούτσα. Και ο Νίκος. Γυρίστε το χαρτί σας. Λοιπόν, ένα. Γύρνα. Λοιπόν, ένα λεπτό. Πες μας τη σωστή απάντηση. Όχι, πρώτα θα τα διαβάσουμε. Γύρνα το χαρτί. Το να μην δουλεύει πολύ. Να είναι κάποιος τεμπέλης. Ναι. Το λάθος την κάνει έξαλλη και η αχαριστία. Ένα από αυτά που την κάνει. Για γύρνα. Το λάθος ρούχο, τα μαλλιά μου. Άλλο, το ψέμα. Το ψέμα. Και προσθέτω και κάτι άλλο. Περίμενε. Όχι, τίποτα δεν και θα πω. Γιατί... Έχεις γράψει, έχεις δώσει την απάντησή σου. Και μετά από όλα αυτά τα ψέματα... Τίποτα μας λατρεύει.